ΚΚΕ είχε προειδοποιήσει για τη νέα ανάπλεξη στην περιοχή μας, η οποία έρχεται και με τις συμφωνίες τύπου Πρεσπών που απλώνουν τα μπλοκάμια του ΝΑΤΟ σε όλα τα Βαλκάνια. Και συνεχίζουμε. Ουκρανία, Μέση Ανατολή, 31 δισεκατομμύρια ευρώ έχει δώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε όπλα στην Ουκρανία για να στηρίξει τη δική της αντιπαράθεση μαζί με ΗΠΑ ΝΑΤΟ απέναντι στη Ρωσία. Και μάλιστα σήμερα δημοσιεύματα αναφέρουν ότι ο Ζελένσκι αγόρασε ένα τεράστιο πολυτελές καζίνο, που λέτε, στην κατεχόμενη Κύπρο, στην Κερίνια, στο ψευδοκράτος, από τα χρήματα των λαών της Ευρώπης. Να που τα δίνετε, κύριε Μητσοτάκη, κυρία Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, τα χρήματα στο Ζελένσκι, στους λοποδίτες, εκτός κι αν θεωρούν. Τέλος πάντων, ας σταματήσουμε λίγο, γιατί έτσι όπως βρισκόμαστε αυτές τις ώρες, οι βαριές κουβέντες είναι εύκολες και καλύτερα να συγκρατιόμαστε. 38% αυξήθηκαν οι στρατιωτικές δαπάνες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ ετοιμάζουν νέα επικίνδυνα σχέδια, όπως η αποστολή νέων στρατιωτικών δυνάμεων. Και φυσικά δεν τελειώνουμε εκεί. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει βάλει την υπογραφή της στο μεγαλύτερο έγκλημα ενάντια στην ανθρωπότητα τα τελευταία 50 χρόνια, στη γενοκτονία του Παλαιστινιακού λαού. Μάλιστα το ψήφισαν όλοι μαζί, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, Βελόπουλος φυσικά, άναψαν τον Οκτώβριο το πράσινο φως στον εγκληματία πολέμου Νετανιάχου, του κράτους τρομοκράτη του Ισραήλ.